Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου ΑΜΕΑ Περιφερειακής Συνόδευσης Ορθόπης, τον κύριο Τρίφωνα Καρούτσο. Κύριε Καρούτσο, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα σας. Ένα δυστάριστο συμβάν συνέβη χθες, ως γνωστό, με το κάψιμο της ομπρέλας στο χώρο των ΑΜΕΑ στο φανάρι. Τι συνέβη ακριβώς? Ναι, όντως συνέβη αυτό το πράγμα. Βέβαια, έχει πάρει μια έκταση λίγο περίεργη. Θα έλεγα ότι είτε από αμέλεια, είτε από αφέλεια, είτε σκόπιμα, αν το κρίναμε εκ του αποτελέσματος, από τύχη δεν είχαμε πρόβλημα στο ΣΥΤΡΑ, γιατί η ομπρέλα της βάλαν φωτιά ή έπιασε φωτιά, δεν ξέρω τι έγινε και την Βλέπουμε ώρα. Βλέπουμε και το πλάνο βέβαια. Ναι, ναι, 1,5 μέτρο από το σκίαστρο. Το σκίαστρο αποτελείται από ένα πανί τεράστιο, έτσι, από κάτω το ξύλο συνεχίζει. Το ξύλο πάει στο μηχάνημα, δηλαδή, να το κάνω μια σύγκριση. Όπως μπήκε η φωτιά στο μάτι, που ξεκίνησε από ένα σημείο στρογγυλό, δύο τετραγωνικά, μετά καταλάβατε ότι είχε τι αντίκτυπο είχε η φωτιά αυτή. Έτσι. Στο τέλος έκανα 100 άτομα. Δεν μπορείς να υπολογίσεις. Δηλαδή ήταν θέμα ότι δεν φύσαγε. Εγώ πιστεύω βέβαια, πιστεύω προσωπικά σαν πρόεδρος, ότι δεν έγινε σκόπιμα για το ΣΥΤΡΑΚ. Αλλά ξέρετε κάτι, ο νομικός θα κρίνει την πρόθεση, τη διάθεση, αλλά και το αποτέλεσμα στο τέλος. Μάλιστα. Δηλαδή, αυτόν που θα πιάσουν στο μάτι και από αμέλεια να έχει βάλει τη φωτιά, θα του πούνε φιλαράκι, οκ, αλλά κάηκαν και 100 άτομα πίσω. Καταλαβαίνετε. Σίγουρα για το χθεσινό συμβάν δημιουργούνται έρευνες. Βρέθηκε κάτι ή από αμέλεια που είπατε, ή έγινε επίτηδες, μπήκε η φωτιά. Βρέθηκαν κάποια ίχνη? Δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω. Πάντως, το γεγονός είναι να σας πω κάτι. Είτε δεν πείραξε το ΣΥΤΡΑΚ λόγω τύχης. Θέμα είναι ότι κάει και δημόσια περιουσία. Είναι δημόσια περιουσία, δεν είναι. Δεν έχει σημασία αν έχει 150 ευρώ ή 200-300. Ευτυχώς δηλαδή που δεν είχε ανέμους εκείνη την ώρα για να επεκταθεί η φωτιά. Ναι. Αυτό κύριε Τοκοκούτσι ήταν το βασικότερο. Αν φύσαγε, είναι τόσο κοντά η φωτιά, είναι στον 1,5 μέτρο. Έτσι, και οι ομπρέλες δεν είναι χαμηλές και η φωτιά που βγάζουν είναι ψηλή. Ήταν για μένα θέμα καθαρά τύχης. Αυτό μάλλον πρέπει να έγινε βραδινές ώρες. Μάλιστα. Να πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο, κύριε Καρούτσο, όσον αφορά το Σύλλογο της Περιφερειακής Ένωσης Ροδόπης. Ένα μήνυμα απολογισμού της χρονιάς που πέρασε και ποιοι είναι οι στόχοι σας για τη νέα χρονιά? Το ευχάριστο για το Σύλλογό μας, καταρχήν να σας πω ένα πράγμα. Ότι ο Σύλλογός μας, εκτός από τα άτομα με κινητική αναπηρία, στην αγκαλιά του έχει άτομα από όλες τις αναπηρίες. Από νοητικές αναπηρίες, από αισθητικές, δηλαδή κοφούς, τυφλούς και κινητικές, έτσι. Ο Σύλλογος προσπαθεί να φτιάξει προσβάσιμα περιβάλλοντα. Θα σας πω ένα πράγμα, ακόμα και ένα άτομο το οποίο έχει νοητικό πρόβλημα, δηλαδή ψυχιατρικό, έτσι, να είναι ξεκάθαρο. Yes. Το ότι το νοσοκομείο μας πήρε και δεύτερο ψυχίατρο είναι θετικό για μας. Και το επιδιώξαμε και λίγο εμείς. Είχαμε κάποιες συζητήσεις με τον πρόεδρο πριν προσλάβει δεύτερο ψυχίατρο στο νοσοκομείο. Αυτή είναι η λειτουργία του σωματείου μας. Δηλαδή προσπαθούμε για όλους τους ανάπηρους, δεν είναι μόνο οι κινητικά ανάπηροι, με θέμα πάρκι είναι έτσι, ή το C-Track που εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή τους κινητικά ανάπηρους, αλλά και τις ηλικιωμένες που έχουν πρόβλημα με τα γόνατά τους, είναι και το υπόλοιπο φάσμα των αναπήρων, πώς θα μπορέσουμε να τους κάνουμε τη ζωή πιο εύκολη. Και γι' αυτό το λόγο γεννήθηκε και υπάρχει και το σωματείο. Να αισθάνονται και αυτοί πιο άνετα και ότι έχουν μία στέγη ή έναν άνθρωπο για να πούνε το πρόβλημά τους, τον καημό τους και φυσικά να μπορέσουμε να βρούμε λύση. Μάλιστα. Από θέμα εγγραφών είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Ακόμα και τώρα που είμαστε κλειστά, λειτουργούμε μόνο Τρίτη και Πέμπτη, έρχονται και γράφονται. Μέσα στο καλοκαίρι. Μάλιστα. Οι στόχοι που βάλετε για την νέα χρονιά, κύριε Καρούντσο? Οι στόχοι, θα μου επιτρέψετε να μην σας του πω τους στόχους. Τους φυλάμε για έκπληξη. Όχι ακριβώς. Θα είναι λίγο τολμηροί. Θα σας πω παραδείγματος χάρη. Όπως κάτι ανάλογο που κάναμε με την Εγναντία οδό, αν θυμόσαστε τι κάναμε, τι. Τους αναγκάσαμε. Έτσι έπρεπε να γίνει. Από την Καβάλα μέχρι τα σύνορα να αλλάξουν τις τουαλέτες στον ΑΜΕΑ. Από την Καβάλα μέχρι τα σύνορα αλλάξαν τις τουαλέτες στον ΑΜΕΑ. Αυτό έγινε γιατί ο σύλλογος τους είπε, κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι απαράδεκτο, επικίνδυνο κτλ. Και εκ των πραγμάτων αναγκάστηκαν. Κάτι τέτοια πραγματάκια. Μάλιστα. Έχουμε το Δήμο ευτυχώς
το Δήμο τον έχουμε αρρωγό και συμπαραστάτη. Και για το ΣΥΤΡΑΚ φέτος, ειδικά τον αντιδήμαρχο Μουρτίδη, τον κύριο Μουρτίδη, μας άρχισε δίπλα μας, μαζί το φτιάξαμε, βελτιώσαμε τον χώρο και νομίζω ότι είμαι πολύ αισιόδοξος. Και για την πόλη μας, γιατί το αξίζει η Κομοτηνή, έτσι. Και ιδιαίτερα για τα άτομα με αναπηρία, ότι σιγά σιγά φτιάχνουμε ένα περιβάλλον αναπηρία οποιαδήποτε μορφής. Δεν μιλάω μόνο για κινητικά αναπηρούς, για ανθρώπους που είναι σε αμαξίδια, έτσι, για να το ξεχωρίσουμε. Έτσι. Μάλιστα. Γιατί υπάρχουν και αναπηρίες που είναι αόρατες. Να πετύχουμε μια πρόσβαση ανθρωπινή. Μάλιστα. Κύριε Καρούντζο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.